pod.gr. Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν 1000 επιπλέον πόντους στην All Smart κάρτα σου. Πώς? Μέσω του All Count στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις φτάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα 1000 επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Μπλα μπλα μπλα, δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε, τραγουδάει ο Σαββόπουλος. Έχουν αλήθεια τίποτα συγκεκριμένο να μας πούν οι πολιτικοί μας? Κάτι που να μαρτυρά αυτά που πραγματικά πιστεύουν? Με 23 ερωτήματα προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυαλά και τις γλώσσες υποψηφίων των εκλογών του 2023. Και από τις λεπτομέρειες να καταλάβουμε ίσως σε ποιον Θεό πιστεύουν ή τουλάχιστον ποιες είναι οι έγνοιες τους για όλα αυτά που ζούμε. Είναι το podcast «Εξώνυχος το Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσεις σε αυτό το επεισόδιο δίνει η Ζορζέτα Λάλη, υποψήφια βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Ζορζέτα Λάλη είναι νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Υπήρξε μέλος του γραφείου της Επιτρόπου Βάσος Παπανδρέου και κατέλαβε διευθυντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα θαλασσίων μεταφορών, βιομηχανίας, καινοτομίας, ενέργειας. Είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλος του Think Tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ερώτημα. Πόσα κόμματα έχεις ψηφίσει στη ζωή σου ή ψήφιζες πάντα το ίδιο κόμμα? Έχω ψηφίσει 2. Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ψήφο σου? Το κόμμα ή ο αρχηγός του? Και τα 2. Με ενδιαφέρουν οι πολιτικές θέσεις ενός κόμματος, αλλά και το ποιος είναι και πώς φέρεται ο αρχηγός του. Τρίτο ερώτημα. Ξέρεις κάποιον ή κάποια που θα ψήφιζε το κόμμα Κασιδιάρη? Τι του λες? Όχι, ευτυχώς δεν ξέρω κανένα. Τέταρτο ερώτημα. Αν το κράτος είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει οικονομικά μία μόνο ηλικιακή ομάδα, εσύ ποια θα επέλεγες? Τους νέους ή τους συνταξιούχους? Οι νέοι χρειάζονται δουλειές. Τα γερατιά είναι ούτως ή άλλως δύσκολα. Αν προσθεθεί και η ανέχεια, είναι φρίκη. Επομένως, αν είχα την ευκολία να δώσω οικονομική βοήθεια, θα την έδινα στους γέρους. Για τους νέους θα φτιάχνω δουλειές. Πέμπτο ερώτημα. Ο σταθμός μετρό στα Εξάρχεια είναι απαραίτητος? Ο σταθμός στα Εξάρχεια είναι απαραίτητος, ναι. Τώρα, πού θα μπει ο σταθμός, να πω, δεν ξέρω ακριβώς πού θα έπρεπε να μπει. Αλλά ότι είναι απαραίτητος, είναι απαραίτητος. Έκτο ερώτημα. Πιστεύεις ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά πρέπει να επιβάλλεται με ποσόστοση? Αν δεν βάλεις κάποιο είδους ποσόστοση, ένα ποσοτικό στόχο στην αρχή, δεν θα έχεις ποτέ την κρίσιμη μάζα γυναικών που χρειάζεσαι για να κάνεις σωστές επιλογές και να εξασφαλίσεις ίση μεταχείριση. Το επιχείρημα για την ποσόστοση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και ανίκανες γυναίκες. Και λέω ότι η ισότητα είναι και το να έχεις ανίκανες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, όπως έχουμε τώρα ανίκανους άντρες. Έβδομο ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε συνεχώς αυξήσεις, από τα ενίκια μέχρι το φαγητό. Πώς έχει αλλάξει η δική σου ζωή και σε ποιο μέτρο, που θα μείωνε το κόστος ζωής, θα έδινες εσύ προτεραιότητα? Η ακρίβεια χτυπά όλους, αλλά δεν τους χτυπάει με τον ίδιο τρόπο. Επομένως δεν χτυπάει εμένα το ίδιο με τα φτωχότερα στρώματα. Αυτά υποφέρουν. Τα μέτρα στα οποία θα έδινε προτεραιότητα είναι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την ενέργεια και η πάταξη της εσχροκέρδειας. 8ο ερώτημα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες σε δημόσιο νοσοκομείο? Ποια εικόνα θυμάσαι? Ευτυχώς έχω καιρό να πάω σε νοσοκομείο, αλλά οι εικόνες που βλέπω και περιγραφές που ακούω από φίλους δεν με θυμούν καθόλου. 9ο ερώτημα.
Τα αναγνωρισμένα διεθνή πανεπιστήμια θα ήταν καλό να έχουν παραρτήματα και στη χώρα μας? Νομίζω θα ήταν καλό, ναι. Αλλά την απάντηση την έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι έχουν δικαίωμα να έχουν παραρτήματα στη χώρα μας. Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν 1000 επιπλέον πόντους στην All Smart κάρτα σου. Πώς? Μέσω του All Count στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις φτάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα 1000 επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Δέκατο ερώτημα. Τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να μπορούν να αποκτούν παιδιά με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια? Σαφώς ναι. Ενδέκατο ερώτημα. Αν η καλύτερη σου φίλη σου ανακοίνωνε ότι θα παντρευτεί έναν πιστό μουσουλμάνο, τι θα της έλεγες? Τώρα, αν υπάρχει αμοιβαία αγάπη, να προχωρήσει, αλλά αφού βεβαιωθεί ότι μπορεί να μοιραστεί μαζί του όχι τόσο τη θρησκεία, γιατί δεν είναι αυτό τόσο το πρόβλημα, όσο τις πολιτικοκοινωνικές επιπτώσεις της θρησκείας. Παραδείγματος χάρη, ο ρόλος της γυναίκας είναι διαφορετικός στις μουσουλμανικές κοινωνίες. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο. Δωδέκατο ερώτημα. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του φράχτη στον Εύρο ανεξαρτήτως από την βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία? Κοιτάξτε, εγώ τους φράχτες και τους τοίχους βρήκα ότι δεν έκαναν πουθενά καλό. Όχι, δεν είμαι υπέρ του φράχτη στον Εύρο, ανεξάρτητα από τη σχέση μας με την Τουρκία. 13ο ερώτημα. Συμφωνείς με τη φράση «Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη»? Εγώ είμαι νομικός και Αιγαίο είναι ό,τι ορίζει το δίκαιο της θάλασσας. Και το δίκαιο της θάλασσας δεν το περιγράφει σαν ελληνική λίμνη. Επομένως, δεν είναι ελληνική λίμνη. 14ο ερώτημα. Έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, όμως ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανώτερος πολλών άλλων πολιτισμών. Συμφωνείς? Όπως θεωρώ τους ανθρώπους ίσους, τους λαούς, έτσι σέβομαι και τους πολιτισμούς τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι είμαι περήφανη που η αρχαία Ελλάδα έδωσε τις βάσεις στο δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό. 15ο ερώτημα. Σε ποιο ιστορικό γεγονός θα ήθελες να ήσουν παρούσα και τι θα έκανες? Από τα σύγχρονα θα ήταν η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Από τα παλαιά θα ήταν η πτώση της Βαστήλης. 16ο ερώτημα. Το αγαπημένο σου σύνθημα? Γενικά δεν μου αρέσουν τα συνθήματα, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ένα, θα έλεγα και με τη νίκη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 17ο ερώτημα. Τι θα σε έβγαζε σήμερα στους δρόμους? Η κοινωνική αδικία και η διαφθορά. 18ο ερώτημα. Τι κοιτάς το πρωί μόλις ανοίξεις το κινητό σου? Instagram, email και μηνύματα, ενημερωτικά site? Κοιτάω τα email μου, όπου βρίσκω και τα περισσότερα ενημερωτικά site τα οποία έχω συνδρομή, εφημερίδες τα οποία έχω συνδρομή. 19ο ερώτημα. Τι σε ενοχλεί στα social media? Η παραπληροφόρηση και η αμετροέπεια. 20ο ερώτημα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σου? Ότι μεγάλωσα ένα άξιο παιδί. 21ο ερώτημα. Αν έπρεπε να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι, ποια δύο βιβλία θα έβαζες στη τσάντα σου? Θα σας πω τώρα τι διαβάζω και θα μπορούσα να τα πάρω. Διαβάζω ένα εκπληκτικό βιβλίο του Σωτήρη Χαλικιά για την παράδοση και την νεωτερικότητα στη Κίνα, που είναι λίγο η ιστορία της Κίνας από το 1860 και μετά. Και διαβάζω τα βιβλία της Ανή Εγνώ, που πήρε το Νόμπελ Φιλολογίας, το τελευταίο Νόμπελ Φιλολογίας. 22ο ερώτημα. Ποια ιστορική προσωπικότητα σε εμπνέει? Ο Περικλής. 23ο ερώτημα. Ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι σου όταν τελείωνε στο σχολείο
Και για ποιον κινηματογραφικό ήρωα τρελενώσουν? Οι Beatles ήταν τα αγαπημένα μου τραγούδια. Άκουγα τους Beatles. Ήταν το podcast «Εξώνυχος το Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο επεισόδιο που μόλις ακούσατε, απαντήσεις έδωσε η Ζορζέτα Λάλη, υποψήφια βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάννα Χιονά. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.